Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του 2018 θα υπερψηφιστεί απόψε το βράδυ. Η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση έχει κατά τη γνώμη μου υποστεί στρατηγική ήττα στην οικονομία. Δεν μπορεί να παρουσιάσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Πρόσφατα στην εφημερίδα των συντακτών, ο δημοσιογράφος Τάσος Τσακύρογλου δημοσίευσε, αν θέλετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μπορέσω να συνεχίσω, ένα μικρό αρθράκι με τίτλο «Τελικά αντέχουμε στις αποκαλύψεις» και εκεί μας θυμίζει ότι στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Γάλλου κοινωνιολόγου Πιέρ Ροζάν Βαλόν, μπορείτε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, ησυχία, γιατί δεν μπορώ να ακουστεί ο μιλητής. Παρακαλώ. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επιγράφεται η κοινωνία των ίσων, ο Πιέρ Ροζάν Βαλόν μας θυμίζει τον κληρικό Ζακ Μπενί Μποσχέ, ο οποίος είπε το περίφημο: «Ο Θεός γελά με τους ανθρώπους που παραπονιούνται για τις συνέπειες, ενώ αγαπούν τις αιτίες». Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα. Γκρινιάζει για τις συνέπειες, αλλά αγαπά τις αιτίες, γιατί είναι προσιλωμένη καθαρά στα δόγματα του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Μπροστά σε αυτή την, στην εξέλιξη της συζήτησης, η Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα, και μάλιστα κάποιοι με ιδιαίτερο φανατισμό, προσπάθησαν να καλλιεργήσουν το μύθο ότι δήθεν αυτή η κυβέρνηση συνειδητά φτωχοποιεί τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού για να την έχει εξαρτημένη ως εκλογική πελατεία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Σε όλες τις διαστάσεις. Και το λέω γιατί. Θα πω μόνο ένα λόγο. Πίσω από αυτό κρύβεται η απέχθεια ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χτίσει ένα κοινωνικό κράτος με πραγματικές δομές, ένα κοινωνικό κράτος που να στέκεται στα πόδια του ακριβώς. Αυτό κρύβεται πίσω από αυτό το μύθο που προσπαθεί να καλλιεργεί. Και έχει αποδομηθεί και με πάρα πολλές ομιλίες και η κυρία Φωτίου ανέφερε τι έχει συμβεί σε αυτό που λένε μεσαία τάξη στα χρόνια των προηγούμενων δύο μνημονίων. Επιπλέον, θα χρειαστώ 1,5 λεπτό ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Επιπλέον, μέσα σε αυτή τη διάρκεια της συζήτησης, δυστυχώς, από πολλές πλευρές της αντιπολίτευσης συνεχίστηκε μια συστηματική διαστρέβλωση. Εγώ πια δεν τη λέω άγνοια, τη λέω συστηματική διαστρέβλωση. Παράδειγμα, μείωση, λέει, του κοινωνικού προϋπολογισμού. Πόσες φορές αυτή την αίθουσα έχουμε πει ότι το κοινωνικό μέρισμα που δίνουμε το 2017 δεν μεταφέρεται, δεν μπορεί να αναγραφεί ξανά στον προϋπολογισμό του 2018. Εκεί η επιμονή. Τι γίνεται έτσι όμως να πάει μπροστά η δημόσια συζήτηση και η δημόσια αντιπαράθεση? Δεύτερο παράδειγμα. Η αναφορά για το μεσοπρόθεσμο στις εξισορροπιστικές παρεμβάσεις με ένα συστηματικό τρόπο ξεχνιέται. Την υπενθύμησα και χτες, διαβάζοντας τη σελίδα 61 του μεσοπρόθεσμου, τι ακριβώς αναφέρει το μεσοπρόθεσμο το οποίο ψηφίσαμε. Τρίτο, η απορρόφηση. Ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ξαναείπε σήμερα, αφού χτες ο κύριος Χαρίτσης είχε παρουσιάσει πού βρίσκεται η Ελλάδα στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ξαναείπε για τα ζητήματα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Και τέλος, οι εξελίξεις σε σχέση με τη ΔΕΗ. Χτες νομίζω ότι ο κύριος Σταθάκης αποδόμησε πλήρως το επιχείρημα ότι η ΔΕΗ καταραίει, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας τέτοιος οργανισμός, ο οποίος έτσι κι αλλιώς και στο μέλλον θα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα, όταν έχει έσοδα 1,2 δις, να καταραίει. Το τι έγινε το 2014, που ήταν μια επίσης ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ εδώ και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, νομίζω ότι ο Υπουργός Επικρατείας προσπάθησε και είπε
όλα τα ζητήματα που αφορούν το 2014. Ποιο ήταν όμως το πυρηνικό θέμα, θέλω να το επαναλάβω αν μου επιτρέπετε. Με την πρόβλεψη του 2013, το Μάρτιο, την Άνοιξη, δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, του 2014, η Νέα Δημοκρατία προχώρησε, η κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά Βενιζέλου, προχώρησε στη χορήγηση ενός κοινωνικού μερίσματος, επιδόματος, όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Με την πρόβλεψη, όχι στο τέλος, όπως κάναμε εμείς, πρώτον. Δεύτερον, από το καλοκαίρι του 2014, ουσιαστικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι εγκατέλειψε το πρόγραμμα. Γι' αυτό και τον Αύγουστο στη δεύτερη προσπάθεια εξόδου απέτυχε. Και από εκεί και πέρα, όταν πια συνειδητοποίησε αυτές οι πολιτικές παρατάξεις ότι το πράγμα δεν πηγαίνει προς το κλείσιμο του προγράμματος, τότε σχεδίασαν, και αυτή είναι η αλήθεια, καλό κύριε Μαντά, τελειώνω, σχεδίασαν την αριστερή παρένθεση, δεν τους βγήκε και σήμερα λυσομανούν με όποιο τρόπο έχουν για να ρίξουν την κυβέρνηση και αποτυχαίνουν, η μία αποτυχία διαδέχεται την άλλη. Τέλος, πρέπει να έχουμε συνείδηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ένα πολύ δύσκολο διάστημα και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά μέχρι να φτάσουμε και στον Αύγουστο του 2018, αλλά κυρίως μετά. Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνησή μας και όλοι εμείς που στηρίζουμε την κυβέρνηση, που δώσαμε τη μάχη σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, έχουμε πλήρη συνείδηση αυτών των δυσκολιών και νομίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να πετύχουμε και την χώρα να βγάλουμε από το δημοσιονομικό πρόγραμμα και την κοινωνία να κρατήσουμε όρθια, και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ.